Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλωσορίζουμε στη θερινή και διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιάσουμε την έκθεση εκτίμησης των πραγματικών υπερκερδών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Ιουλίου 2021 έως Μαρτίου 2022. Πρόκειται για έκθεση που έχει εκφωνήσει ο τομέας περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την έκθεση αυτή θα παρουσιάσουν ο τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος και η αναπληρώτρια τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πέττη Πέρκα. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Το λόγο τώρα ο Σωκράτης Φάμελος. Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες του τομέα, οι οποίοι δούλεψαν πολύ έντονα για να έχουμε μια αξιόπιστη έκθεση, την οποία σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα. Και μας βοήθησαν πολύ σημαντικά και εμένα και την Πέττη Πέρκα. Και επίσης να πω ότι έχετε και τους χαιρετισμούς της κυρίας Ντούρου, η οποία σήμερα δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, που έχει την ευθύνη από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντικείμενο της έκθεσης είναι η παρουσίαση των υπερκερδών από τη λειτουργία της χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2021-Μάρτιος 2022. Ταυτόχρονα, κατά την εκπόνηση και σύνταξη της έκθεσης, προέκυψαν και σημαντικά ζητήματα για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα όλους τους οικονομικούς παραγωγούς αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, προκύπτει ότι το επιπλέον κόστος της χοντρεμπορικής αγοράς ενέργειας σε ετήσια βάση ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και τροποποιεί και επηρεάζει το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας. Κατά την σύνταξη, υπολογίστηκαν επίσης τα απροσδόκητα ή ουρονοκατέβατα κέρδη, τα οποία οφείλονται περισσότερο στη λειτουργία της αγοράς όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κέρδη τα οποία επιστρέφουν στη συνέχεια στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν συμπεράσματα και για χρεώσεις οι οποίες αδίκως έχουν εφαρμοστεί στους καταναλωτές ή τι σημαίνει χρεώσεις που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με έναν σωστό σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί και η αγορά και η κοινωνία από την λειτουργία αυτή. Θα περάσουμε στην παρουσίαση, η οποία θα σας δίνει και πολύ καλύτερη εικόνα των στοιχείων που έχουμε να σας δώσουμε. Όσοι είστε από το Zoom, μπορείτε ταυτόχρονα να παρακολουθείτε και την αίθουσα, αλλά και την παρουσίαση. Νομίζω αναφερθήκαμε ήδη στο αντικείμενο. Ο στόχος, προφανώς, της παρέμβασης μας αυτής είναι μετά την εκτίμηση των υπερκερδών να υπάρχει και η επιστροφή των υπερκερδών αυτών σε όλους τους καταναλωτές και προφανώς να αναιρεθούν τις λειτουργίες και στρεβλώσεις στην αγορά. Το πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε είναι η περίοδος ανάλυσης. Και αυτό γιατί κατά τη σύνταξη πορίσματος από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχαμε εντοπίσει ότι υπήρχε περίοδος κατά την οποία είχαν ήδη παρατηρηθεί η αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο πόρισμα της ΡΑΕ. Από τον πίνακα τον οποίο σας παρουσιάζουμε, ο οποίος περιέχεται μέσα στο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, είναι ξεκάθαρο ότι από τον Ιούλιο του 2021 είχαν αρχίσει να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους από παραγωγούς, οι οποίοι πιθανολογούμε ότι είχαν προεξοφλήσει την επερχόμενη αύξηση του κόστους φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η αύξηση του περιθωρίου κέρδους ήταν αναντίστοιχη με την αύξηση του κόστους και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της ΡΑΕ. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν να επιβαρυνθεί το σύνολο των καταναλωτών της χώρας με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα εδώ και ένα χρόνο. Εργαλείο για τη μεταφορά του κόστους στους καταναλωτές αποτέλεσε η γνωστή ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στη ΔΕΗ από τις 5 Αυγούστου του 2021 με απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ που είχε προαναγγελθεί τον προηγούμενο μήνα και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διατυπώσει δημόσια σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες για το ότι θα αποτελέσει αυτή η ρήτρα μεταφορά του κόστους στους καταναλωτές. Αντίστοιχη λειτουργία είχαν και οι ρήτρες που εφαρμόστηκαν και στις υπόλοιπες εταιρείες στους ελεκτρικούς παρόχους.
Πώς υπολογίστηκαν τα υπερκέρδη στο δικό μας πόρισμα το οποίο καταθέτουμε σήμερα, στην έκθεση την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη δημοσιότητα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν δεχόμαστε τον υπολογισμό που έχει κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τη σύγκριση των συντελεστών κέρδους. Η δική μας επεξεργασία έχει την πραγματική εκτίμηση των υπερκερδών, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά έσοδα σε κάθε τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα για το μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπόλοιπα κέρδη τα οποία μπορεί να εμπεριέχονται μέσα στο μεταβλητό κόστος, και αυτό φορά στην πλειοψηφία του είτε το κόστος του αερίου και σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος από τα δικαιώματα και το κόστος άνθρακα που αναφέρεται, ενώ έχει συμπεριληφθεί στον υπολογισμό μας και ένα κέρδος το οποίο θεωρούμε ότι είναι το ανώτερο λογικό ή εύλογο κέρδος της τάξης του 5%. Στην περίπτωση των μονάδων φυσικού αερίου έχει γίνει μια κατανομή 2% του κέρδους στην εμπορία φυσικού αερίου στο αντίστοιχο τμήμα της τιμής και 3% στην παραγωγή, ενώ στις περιπτώσεις ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτες, υδροηλεκτρικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 5% είναι οριζόντιο. Η επεξεργασία των στοιχείων συμπεριλαμβάνει την ηλεκτροπαραγωγή από λιγνητικές μονάδες, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες αμείβονται από τη λειτουργία της αγοράς. Αυτές δηλαδή που δεν είναι μέσα στα σταθερά τιμολόγια feed-in tariff και feed-in premium. Με βάση τον πίνακα τον οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα, η εκαθάριση αυτή η οποία έχουμε στα χέρια μας πλέον δίνει εκτίμηση υπερκερδών απολύτως αντικειμενική και ποσοτικοποιημένη ύψους 1.703.000.000 ευρώ για την περίοδο του 9 μήνου Ιούλιος 21 με Μάρτιος 22. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιέχονται στον υπολογισμό έχουν αντληθεί από την έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με το πόρισμα το οποίο κατέθεσε έδωσε πολύτιμα δεδομένα σε όλη την κοινωνία και στην αγορά για να υπολογιστούν τα υπερκέρδη όπως ακριβώς βλέπετε στον πίνακα, και για την αξιοπιστία της δικής μας έκθεσης το σύνολο των υπολογισμών αυτών εμπεριέχονται σε παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού όλων των παραμέτρων οι οποίοι αναγράφονται στο συγκεκριμένο πίνακα. Εκ μέρους μας οφείλουμε να σας πούμε ότι έχουμε συμπεριλάβει πέρα από τα στοιχεία του μεταβλητού κόστους, για τα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση κατά καιρούς στη δημόσια σφαίρα, και το εύλογο κέρδος όπως σας ανέφερα, και στοιχεία για τα σταθερά κόστη παραγωγής, έτσι ώστε να είναι απολύτως αξιόπιστη, επιστημονικά και τεχνικά επαρκής η έκθεσή μας και να περιορίσουμε οποιασδήποτε αδυναμίες ή ελλείψεις. Θεωρούμε ότι είναι μια σοβαρή συμβολή και στην αναπτυξιακή αλλά και στην οικονομική λειτουργία της χώρας μας και πλέον στο επίπεδο του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Διότι όλη η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει πόσα τα υπερκέρδη που έχουν εισπραχθεί ήδη από την αγορά ή τουλάχιστον έχουν χρεωθεί στους καταναλωτές, για να είμαι ακριβής, και στην κοινωνία, ενώ τα οικιακά, τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και στους επαγγελματίες καταναλωτές, διότι αυτά είναι που πρέπει και να επιστραφούν. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχουμε υπολογίσει, συγχωρέστε με, είναι τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη από την αγορά, την αποζημίωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να διευκρινίσουμε ότι αυτή η συζήτηση για τα ουρανοκατέβατα ή απροσδόκητα ή απρόσμενα κέρδη έχει κυριαρχήσει στην ενεργειακή αγορά και της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα και σε επίσημες αναφορές και βιβλιογραφικές αναφορές επιστημονικών συνεδρίων. Αναφερόμαστε σε τις λειτουργίες της αγοράς του target model όσον αφορά την προημερήσια αγορά και την τιμή εκαθάρισης, όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμείβονται μέσα εισαγωγικά με τιμές που προκύπτουν από την εκαθάριση που είναι περισσότερες ή μεγαλύτερες από τις τιμές οι οποίες έχουν ήδη κατοχυρωθεί είτε με το σύστημα της ταρίφας, με το σύστημα των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μέχρι τώρα υπήρχε η αποζημίωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στον ειδικό λογαριασμό έχουμε τον ΑΠΕ, το λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, έχουμε περάσει μια τριετία ιδιαίτερα ταραχώδη. Και αυτό γιατί
Θυμίζουμε ότι ενώ ο ειδικός λογαριασμός κατέστη πλεονασματικός το 2017 με παρεμβάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τον παραλάβαμε χρεοκοπημένο με ένα έλλειμμα της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ, η απόφαση της κυβέρνησης και του κ. Χατζηδάκη για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ οδήγησε σε ένα σορευτικό έλλειμμα που στο τέλος του 20 υπολογιζόταν στα 263 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στη συνέχεια επέβαλαν έκτακτη εισφορά σε όλα τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο επιβάρυνε ακόμα και τα φωτοβολταϊκά στέγης και βέβαια υπήρχαν επιπλέον εισφορές στους προμηθευτές και στο πράσινο τέλος του πετρελαίου κίνησης. Το σύνολο αυτών των εισφορών κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα υπήρξε πλεώνασμα από την αγορά όσον αφορά την αμοιβή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί η αξία, η τιμή εκαθάρισης ήταν πολύ υψηλότερη από την αμοιβή, από την αποζημίωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να εκτιμήσουμε τα λεγόμενα ορονοκότευτα κέρδη, τα οποία δεν κρατούνται από τους παραγωγούς κατόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά οδηγούνται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, χρησιμοποιήσαμε την ειδική τιμή αγοράς, τη μηνιαία παραγωγή ενέργειας ανά τεχνολογία ΑΠΕ, τη μεσοσταθμική τιμή αποζημίωσης και ταυτόχρονα λάβαμε υπόψη το μηνιαίο κύκλο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συνολική μηνιαία αποζημίωση των μονάδων. Για να μην σας κουράζουμε, οι υπολογισμοί οδηγούν σε μια εκτίμηση και έναν υπολογισμό για να είμαι ακριβής, 800 εκατομμυρίων ευρώ απροσδόκητων, απρόσμενων ουρανοκοτεύατων κερδών που προκύπτουν από την αποζημίωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η αδυναμία του μοντέλου καθορισμού στην προημερήσια αγορά έχει εντοπιστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών και τοποθετήσεις και της κυρίας Φοντερ Λάιν για το ζήτημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζετε όλοι και την εξαίρεση που διεκδίκησε η περιοχή της Ιβηρικής ακριβώς για να αποσυσχετήσει την τιμή της προημερήσιας από τις τιμές ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Στη συνέχεια η κυρία Πέρκα θα σας παρουσιάσει το πλαίσιο της ενεργειακής αγοράς αλλά και τα χαρακτηριστικά της σημερινής διαδικασίας που η κυβέρνηση έχει καθορίσει για την αποζημίωση τιμών και θα κλείσουμε με τα συμπεράσματα. Κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους και όλες για τη συμμετοχή σας. Και ξεκινώ κάνοντας μια μικρή αναδρομή, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη μνημονιακή κρίση, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είχε μείωση μεσοσταθμικά ίσο με 12%. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 19, με την αιτιολογία ότι πρέπει να σωθεί η ΔΕΗ, έγινε η πρώτη πολύ σημαντική αύξηση των τιμολογίων ρεύματος της ΔΕΗ κατά 15 έως 20%. Ένα μέρος βέβαια αυτής της αύξησης απορροφήθηκε από την αύξηση των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ και από τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος από το 13% στο 6%. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια ρύθμιση που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε βέβαια μετά. Το 2020 όμως είχαμε εσχροκέρδια. Ήταν μια χρονιά πανδημική με το lockdown, οπότε υπήρξε μια κατάρρευση της ορικής τιμής συστήματος των τιμών των ορυκτών καυσίμων και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα παρατηρήθηκε αντίστοιχη κατάρρευση της τιμής και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παρόλα αυτά, αυτή όλη δεν μεταφέρθηκε στους καταναλωτές, δηλαδή η μείωση των τιμών δεν μεταφέρθηκε έστω μέσω μιας πιθανόν αρνητικής ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά διατηρήθηκε στα επίπεδα που υπήρχε. Στη συνέχεια είχαμε την εκκίνηση της λειτουργίας του Target Model, η οποία ξεκίνησε χωρίς ρύθμιση, έλεγχο και με αρκετά ζητήματα, προβλήματα στην αγορά εξισορρόπησης. Εκεί είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες και από την ενεργοβόρα βιομηχανία για χειραγώγηση της αγοράς και είχαμε και μία παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου στο πόρισμα, εξαιτίας αυτής της παρέμβασης, το πόρισμα που προέκυψε, αναφέρεται ότι τα ποσά τα οποία δεν ποσά που δεν αντικατοπτρίζουν εύλογα έσοδα βάσει αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς. Αυτά τα ποσά η ΡΑΕ
τα υπολόγιζε περί τα 67 εκατομμύρια. Φυσικά υπάρχουν μελέτες και η αγορά ισχυρίζεται ότι είναι κάπως παραπάνω, 100 κτλ. Αλλά εμείς λέμε το εξής, έστω και για αυτά τα μειωμένα κέρδη. Η Ρυθμιστική Αρχή είχε προτείνει την ανάκτησή τους και επιστροφή τους κατά περίπτωση είτε στους εκπροσώπους φορτίου είτε στους καταναλωτές, μέσω βεβαίως του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Και πρότεινε μάλιστα και μία αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, την οποία προφανώς δεν έκανε η κυβέρνηση ποτέ, αλλά αυτή τη ρύθμιση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την κατέθεσε ως τροπολογία, η οποία βεβαίως δεν ψηφίστηκε, δεν τη δέχτηκε η κυβέρνηση. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2021, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση τιμών που αποδόθηκε στη διεθνή κρίση τιμών του φυσικού αερίου. Ωστόσο, υπάρχει και η έκθεση της Επισκόπησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρίτο τρίμηνο του 2021, όπου προκύπτει ότι οι μέσες τιμές φυσικού αερίου στην Ελλάδα δεν συνάδουν με τις υψηλές τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πέρασαν στη λιανική, δηλαδή στους καταναλωτές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά κάποια νούμερα για να καταλάβουμε και το μέγεθος. Ενώ λοιπόν το χοντροπερικό κόστος φυσικού αερίου ήταν 31 με 32 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το τρίτο τρίμηνο του 2021, η χοντροπερική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε 83,4 ευρώ τον Ιούνιο, 102 τον Ιούλιο, 122 τον Αύγουστο, 135 τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή οι τιμές ανέβαιναν ανεξάρτητα από τη τιμή του φυσικού αερίου. Γεγονός βεβαίως που συνηγορεί και για την επιλογή μας να υπολογιστούν τα υπερκέρδη, λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το διάστημα, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Στη συνέχεια να πούμε ότι ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες η κατανάλωση και η συμμετοχή του φυσικού αερίου μειώνεται, δεν είναι μειούμενη, στη χώρα μας δυστυχώς έγινε η επιλογή και έχουμε αφενός στην κατανάλωση 10%, 12% αύξηση της συμμετοχής από το 10% και ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε στην Ελλάδα η συμμετοχή του φυσικού αερίου κατά 24%. Καταλαβαίνουμε ότι με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η πίεση έχει κορυφωθεί στο θέμα του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα λόγω της μεγάλης δίζης του φυσικού αερίου και των στρεβλώσεων στη λειτουργία των αγορών μπαίνει ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Θα αναφερθώ σε κάποια δομικά προβλήματα, σημεία, αιτίες του προβλήματος. Πρώτη δομική αιτία είναι προφανώς η κατεπίφαση να απολιγνητοποίηση. Η αντικατάσταση δηλαδή του λιγνίτη με φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αρκεί να πούμε ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε από το 20% στο 10%. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την απολιγνητοποίηση, η οποία έγινε χωρίς σχέδιο, επιδείνωσε την ενεργειακή εξάρτηση και άρα την ασφάλεια φοδιασμού της χώρας και βεβαίως όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ εγώ πρέπει να αναφέρω και τις κοινωνικονομικές επιπτώσεις στις λιγνητικές περιοχές. Στη συνέχεια, δεύτερο δομικό πρόβλημα είναι η στρεβλώση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, διότι είναι μια ολιγοπωλιακή αγορά με πολύ μικρό αριθμό εταιριών. Υπάρχει τρίτον η αδυναμία και καθυστερής ελέγχου του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή αντελεχής και έγκαιρος έλεγχος στη λειτουργία της αγοράς. Και θέλω να αναφερθούμε και λίγο στο θέμα των ΑΠΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΑΠΕ και μειώνουν το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής και αυξάνουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Δυστυχώς, οι ΑΠΕ έχουν παγώσει οι διαγωνισμοί, γίνεται βραχυκύκλωμα, δεν έχουν γίνει ακόμα τα ειδικά χωροταξικά και όλα αυτά όσα έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουμε πρόβλημα με το δίκτυο που δεν μπορούν να συνδεθούν. Υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, χάρη στις πρωτοβουλίες όμως και τις ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ περίπου στο 35%. Διότι είχαν γίνει προηγουμένως αυτές, υπήρξαν οι πρόνοιες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη των διμερών προθεσμιακών συμβολέων. Είναι πολύ μικρή η ενεργοποίηση των διμερών και μακροπρόθεσμων προθεσμιακών συμβολέων και σχεδόν το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς. Έχουμε επομένως πλήρη μετακύληση του κόστους από τη χοντροπορική στη λιανική.
Θα αναφερθώ και λίγο στα υπερκέρδη, στην προμήθεια του φυσικού αερίου, τα οποία προέκυψε μετά από πρόκλησή μας στη διαδικασία την κοινοβουλευτική, όπου εκεί είδαμε ότι η ΔΕΠΑ εμπορίας, δηλαδή μια δημόσια ελληνικού δημοσίου εταιρεία, δεκαπλασίασε τα κέρδη της εις βάρος όλων των καταναλωτών. Εδώ αρκεί να σημειώσω ότι είχαμε αύξηση του περιθωρίου κέρδους από το 7% το 2019 σε 24% το 2021 και τα κέρδη προμφόρων από 37.770 εκατομμύρια σε 334.957 εκατομμύρια ευρώ. Και δύο κουβέντες για το που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα έχουμε την λειτουργία του προσωρινού μηχανισμού ανάκτησης εσόδων που ψηφίστηκε με τον πρόσφατο νόμο 49-51. Εδώ βγαίνουν μερικά συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα λειτουργία του. Από τη λειτουργία του λοιπόν έως τις 19 Εβδόμου του 2022 προκύπτουν σημαντικά ποσά που παρακρατούνται ως επιστρεπτέα έσοδα αγοράς επόμενης μέρας, τα οποία και αποτελούν και ένδειξη των υπερκερδών που σωρεύονται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από στοιχεία πάλι της ΡΑΕ, από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ, προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο διάστημα, από 8 Εβδόμου του 2022 έως 19 Εβδόμου του 2022, παρακρατήθηκε συνολικό ποσό 248,3 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και απαντάμε στον κύριο Υπουργό ΠΕΝ, που δήλωνε ότι ψάχνουμε τα υπερκέρδη και δεν τα βρίσκουμε. Με τη λειτουργία έστω λίγους μήνες, λίγων ημερών μάλλον, είδαμε ότι υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη. Ωστόσο, η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι τιμές αποζημίωσης εξακολουθεί να αφήνει σημαντικό περιθώριο υπερκερδών, τα οποία εκτιμώνται πολύ πάνω του ενός δις σε ετήσια βάση. Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον, γιατί τιμή αποζημίωσης στο φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται μέσες μηνιαίες τιμές του TTF, όταν είναι γνωστό ότι οι εταιρείες του κλάδου έχουν προθεσμιακά συμβόλαια με πολύ καλύτερες τιμές. Και επίσης υπάρχει αντίστοιχη υπερεκτίμηση στην ΚΙΑ για το κόστος φόρου άνθρακα, εφόσον πολλές εταιρείες έχουν προαγοράσει δικαιώματα σε χαμηλότερες τιμές. Το δεύτερο είναι ότι η τιμή αποζημίωσης για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά είναι έως και πενταπλάσια του κόστους παραγωγής. Και τρίτον, οι συντελεστές απόδοση μονάδων φυσικού αερίου και λιγνίτη υπολογίζονται με βάση τις παλαιότερες μονάδες, αφήνοντας περιθώρια κέρδους μεγαλύτερα φυσικά για τις νεότερες. Στην πραγματικότητα όμως η πραγματική επίδραση του προσωρινού μηχανισμού στις τιμές λιανικής μένει να προσδιοριστεί, καθώς ακόμα δεν υπάρχει ένδειξη για τις νέες μηνιαίες χρεώσεις των κειμενόμενων τιμολογίων, καθώς μετατέθηκε η ημερομηνία ανακοίνωση των τιμολογίων από τις 10 Εβδόμου που ήταν προγραμματισμένη στις 25 Εβδόμου. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε αν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω του προσωρινού μηχανισμού θα είναι επαρκές ώστε να επιδοτηθούν αρκετά οι καταναλωτές για να συγκρατηθούν και οι λογαριασμοί, γιατί ήδη φαίνεται ότι η χονδροπορική τιμή στην αγορά επόμενης μέρας τον Ιούλιο του 2022 θα κλείσει σε επίπεδο τουλάχιστον άνω των 310 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν το προηγούμενο μήνα τον Ιούνιο η μέση τιμή ήταν 240,49 ευρώ η μεγαβατόρα, έτσι εκτοξεύονται αντίστοιχα τα κόστη των προμηθευτών. Αυτά από μένα, ευχαριστώ. Ωραία, θα μου επιτρέψετε να κλείσω αυτή την παρουσίαση δίνοντας συμπερασματικά τα στοιχεία τα οποία θα βρείτε στο πόρισμα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια συμβολή η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και σε δεύτερο χρόνο, όχι μόνο σήμερα, αλλά να παραμείνει προς επεξεργασία. Υπολογίσαμε λοιπόν τα υπερκέρδη για το 9 μήνο, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το πόρισμα της ΡΑΕ. Αντί για 927 εκατομμύρια, έχουμε 1,7 δις. 9 μήνο υπολογισμό αντί για 6 μήνο υπολογισμό. Δεύτερον, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν τα λεγόμενα ουρονοκατέβατα κέρδη για τον τομέα των ΑΠΕ που επιστρέφουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι οι άλλες χρεώσεις προς τους καταναλωτές, όπως είναι το ΕΤΜΕΑΡ, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί καθ' όλη την χρονιά αυτή, μιας και κάνουμε μια συζήτηση σχεδόν πλέον ενός έτους, από Ιούλιο 2021 μέχρι Ιούνιο 2022, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 600 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να μην έχουν επιβαρύνει τους καταναλωτές. Αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να τους επιβαρύνει και να επιστραφούν μέσω επιδοτήσεων μετά από κάποιους μήνες και χωρίς να ξέρουν ακριβώς οι καταναλωτές πότε και πώς θα τους επιστραφούν. Η κυρία Πέρκα παρουσίασε και τα δομικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν σε μια μέρα, αλλά μας φέραν μέχρι εδώ, αλλά και τα υπερκέρδη στο φυσικό αέριο.
τα οποία αποκαλύφθηκαν από δική μας κοινοβουλευτική επιμονή με το πόρισμα της ΡΑΕ, εκ των υστέρων βέβαια του αρχικού πορίσματος, και ενώ έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα φορολογηθούν, δεν έχουν φορολογηθεί. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το πόρισμα της ΡΑΕ το αρχικό. Τα υπερκέρδη και αυτά δεν ξέρουμε ούτε πόσα είναι, ούτε πότε θα φορολογηθούν. Υπάρχουν και δημοσιεύματα ότι θα ποσοτικοποιηθούν στο ποσό των 270 εκατομμυρίων. Συγκρίνεται 1,7 δις με 270 εκατομμύρια, για να κατανοήσετε το πρόβλημα. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα για την επόμενη μέρα. Παρουσιάστηκε την κυρία Πέρκα. Μπαίνουμε σαν χαρτογράφητα νερά, με συνεχή αναβολή εφαρμογής της νέας αγοράς. Και επιτρέψτε μου να κλείσουμε με μία διαφάνεια, η οποία παρουσιάζει ίσως το σύνολο αυτής της εικόνας. Συγχωρέστε με λίγο για να περάσουμε. Η εικόνα λοιπόν λέει ως εξής. Αν κάποιος προσπαθήσει από τα στοιχεία που μας δίνει ο ΑΔΜΙΕ να υπολογίσουμε και η ΡΑΕ, να υπολογίσουμε ποιο ήταν το κόστος, το επιπλέον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 12μηνο Ιούλιος με Ιούνιος του 2022, είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει περάσει στους καταναλωτές, μπορεί να μην έχει εισπραχθεί ολόκληρο, αλλά έχει χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, έχει βεβαιωθεί. Το σύνολο των εξωγερών αυξήσεων που στο πόρισμά μας περιγράφονται με αρκετή αντικειμενικότητα και με πλήρη τεχνικά δεδομένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι είναι μια συμβολή στην δημόσια συζήτηση, ανέρχεται σε 3,29 δις ευρώ. Επιπλέον αυτών έχουμε εντοπίσει τα λεγόμενα ορονοκατέβατα κέρδη των ΑΠΕ που επιστρέφουν στους καταναλωτές τους επιδότηση μέσω του Ταμείου, αλλά με κάποια υστέρηση, δηλαδή εισπράττονται, χρεώνονται στην αγορά και επιστρέφουν εκ των υστέρων. Το κόστος των ΑΠΕ που πλέον, εφόσον καλύπτεται από την αύξηση της αγοράς, δεν ήταν αναγκαίο να καλύπτεται από υποστηρικτικά εργαλεία, όπως παραδείγματος χάρη τα 600 εκατομμύρια του ΕΤΜΕΑΡ, και τα υπερκέρδη του 12μήνου, όπου με μια προσπάθεια που κάναμε εμείς εκτίμησης, δηλαδή προέκτασης του 1,7 σε 12μήνη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο της αγοράς μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουμε αναλυτικά δεδομένα βέβαια, όπως υπήρχαν στο πόρισμα της ΡΑΕ για το πρώτο 9μήνο, ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην έκθεσή μας ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό είναι δουλειά της πολιτείας και της ΡΑΕ να προχωρήσει σε αυτόν τον υπολογισμό. Διότι αυτό το ποσό είναι το οποίο πρέπει να φορολογηθεί και να επιστραφεί στους καταναλωτές. Και μάλιστα γρήγορα, για να μπορέσει να δώσει μια ανάσα στην αγορά ενόψη και της νέας κρίσης, η οποία τώρα θα εξελιχθεί μετά την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, διότι αυτές τις μέρες η Ευρώπη πλέον ζει το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα στην ενεργειακή κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως το καταλαβαίνετε όλοι, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση ψευδώς μας έλεγε μέχρι τώρα ότι ζούσαμε το αποτέλεσμα της ουκρανικής κρίσης στην ενεργειακή αγορά. Η άποψη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή περιλαμβάνεται στο πόρισμα, είναι ότι θα πρέπει να επανέλθει ορθώς ο υπολογισμός των υπερκερδών με τα πραγματικά δεδομένα, όχι με σύγκριση κέρδους, αλλά με τα πραγματικά δεδομένα του κέρδους. Σε μια περίοδο κρίσης με ένα τόσο μεγάλο κόστος στην αγορά όπως είναι τα 8 δις, είναι απαράδεκτο να καλύπτονται η ενεργειακή παραγωγή, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος καταμερισμός του κόστους και του βάρους της αγοράς. Επίσης είναι απαράδεκτο να αφαιρούνται από το λογαριασμό των υπερκερδών οι εμπορικές πολιτικές επιδοτήσεις ή εκπτώσεις, καταρχήν επειδή αυτό νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση και έχουμε μάθει ότι εφαρμόστηκε στο νέο πόρισμα της ΡΑΕ που δεν έχουμε δει. Αυτό αποτελεί σταυροειδή επιδότηση και παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει διαχωρισμό της παραγωγής από την εμπορία. Δεν μπορεί δηλαδή να χρεώνονται ως ζημίες ή ως βάρη οι εκπτώσεις που μπορούν να κάνουν καθετοποιημένοι, αλλά όχι μη καθετοποιημένοι, είναι παραβίαση του ανταγωνισμού. Όπως επίσης μπορεί οι εκπτώσεις αυτές να μην είναι και στο σύνολο τους πραγματικές, μιας και στη συνέχεια τη ρήτρα αναπροσαρμογής να καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του κόστους και του βάρους του παρόχου, άρα δεν είναι πραγματικό κόστος. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει η φορολόγηση των υπερκερδών, αλλά και οι αλλαγές ώστε να μην χρεώνονται στους καταναλωτές κόστη που δεν απαιτούνται σε αυτή τη φάση, και για την ταχύτερη είτε αναστολή, πρόληψη δηλαδή, είτε επιστροφή των ουρανοκατέβατων, μια ζήτηση που πρέπει να επεκταθεί και στην Ευρώπη, μιας και αυτό που σήμερα ακολουθείται δεν είναι μόνο άδικο, αλλά είναι και αντιαναπτυξιακό. Και αδυνατίζει, κάνει ευάλωτη την ελληνική αγορά εν ώψη και της επερχόμενης νέας ενεργειακής κρίσης.
Αυτή είναι η παρουσίασή μας. Το σύνολο αυτών των θεμάτων θα τα βρείτε στο πόρισμα, το οποίο προφανώς θα μπει και σε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση, και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Είναι περίπου εδώ και μια ώρα που έχει αποσταλεί στους συντάκτες το πόρισμα και μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και να επανέλθουμε κάποια στιγμή. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που είναι εδώ ζωντανά μαζί μας και οι υπόλοιποι που παρακολουθείτε μέσω Zoom. Αν μπορείτε να στείλετε ή να σηκώσετε χεράκια ή να στείλετε στο chat αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Οπότε ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση από τον κύριο Παντελάκη από την ΕΡΤ. Πρόσθεση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή λέει 15% μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση τώρα τα λέει όχι επί της αρχής, εκφράζει την αντίθεσή της. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν? Κύριε Παντελάκη, είναι γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, παράλληλα με την απόλυτη καταδίκη της εισβολής, αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ενεργειακής ανασφάλειας στην Ευρώπη. Στη χώρα μας, όπως περιγράψαμε, αυτή η κατάσταση μας βρίσκει ιδιαίτερα ευάλωτους, διότι πέρα από το κόστος το οποίο έχει χρεωθεί η ελληνική αγορά εδώ και ένα χρόνο με επιλογή της κυβέρνησης, έχουμε σοβαρότατη μείωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας με επιλογές του κ. Μητσοτάκη την τελευταία τριετία, τουλάχιστον στο ίμιση της ενεργειακής ασφάλειας που είχε παραλάβει. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει φανεί απολύτως αναξιόπιστη και ασυνεπής σε όλες τις δεσμεύσεις για την ενεργειακή στρατηγική. Ως εκ τούτου, κρατάμε μεγάλη επιφύλαξη και για τις νέες δεσμεύσεις σχετικά με την επάρκεια. Γνωρίζουμε, και δυστυχώς το γνωρίζει και η ελληνική οικονομία και κοινωνία, ότι η κρίση επάρκειας θα μεταφραστεί σίγουρα σε κρίση ακρίβειας. Όμως εμείς θα θέλαμε απαντήσεις και για τα ζητήματα της επάρκειας. Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο θα καταθέσει αίτημα στη Βουλή για σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου, ώστε να παρουσιάσει σε όλα τα κόμματα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο επάρκειας και να μας απαντήσει και για το πώς θα εξαιρεθεί από την ευρωπαϊκή πρόταση για περικοπή στη χρήση φυσικού αερίου και για το πώς θα καλύψει υποχρεώσεις προς τις βαλκανικές χώρες, αλλά και για το πώς θα αναστείλει τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη, το οποίο επέφερε με τις επιλογές του ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η καλοπληρωμένη χρυσή διοίκηση των γαλάζιων πεδιών της ΔΕΗ, μιας και γνωρίζουμε σήμερα ότι η απαξίωση των λιμνητορυχείων μας στερεί τη δυνατότητα του γρήγορου comeback, της γρήγορης αναπλήρωσης του δυναμικού που έχει αδειοδοτημένο η χώρα μας, μιας και είχε αδειοδοτημένες λιγνητικές μονάδες, σύμφωνες με την κλιματική πολιτική της Ευρώπης, ώστε να αποδίδουν το 20% της ηλεκτρικής παραγωγής που χρειάζεται η χώρα μας. Αυτά θα τα ζητήσουμε στη Βουλή. Η κυρία Μάνη από το Eurotoday, έχετε ερώτηση? Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση? Okay, ωραία. Όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμη, θέλετε να κάνετε ερώτηση, είτε με χεράκι, επαναλαμβάνω, είτε στο chat. Βλέπω ότι ο κύριος Παναγούλης, ο Θοδωρής Παναγούλης, θέλει να κάνει ερώτηση. Οπότε μπαίνει ο ίδιος, κάνει ο ίδιος unmute και κάνει την ερώτηση. Ναι. Δοκιμάζουμε. Α. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε πρόχειρο τον υπολογισμό σας για το εξάμεινο της άμεσης σύγκρισης, αυτό που η ΡΑΕ είπε ότι τα κέρδη των κατέβατα υπολόγισης των 900 κάτι, 920 υπολόγισης, και με βάση το δικό σας τον υπολογισμό, στο εξάμεινο αυτό ποια είναι τα όλα κατέβατα. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά αυτό το νούμερο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πόρισμά μας. Εξάλλου πιστεύουμε ότι είναι λάθος το πεδίο υπολογισμού το χρονικό. Αλλά κύριε Παναγούλη, επειδή υπάρχουν τα Excel μέσα, μπορούμε και εμείς σε λίγη ώρα να σου το απαντήσουμε μετά τη συνέντευξη τύπου. Αλλά και εσείς θα μπορείτε να προστρέξετε, διότι στο παράρτημα του δικού μας report υπάρχουν και όλοι οι πίνακες που μπορεί να βρουν και σε μηνιαία βάση όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά τέτοια σύγκριση δεν κάναμε εμείς, μιας και θεωρούμε τη λανθασμένη βάση που εκτίμησε η ΡΑΕ, αφού με το δικό της πίνακα, τον οποίο σας δίδουμε σήμερα και τον γνωρίζετε βέβαια γιατί έχετε μελετήσει το πόρισμα, αποδεικνύεται ότι από τον Ιούλιο είχε ξεκινήσει. Οφείλω να σας πω ότι η απόκληση των τιμών ενέργειας σε σχέση ρεύματος, σε σχέση με τις τιμές αερίου, από έναν ακόμα πίνακα που έχουμε μέσα στο πόρισμά μας, στην έκθεσή μας, φαίνεται ότι είχαν ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα, μπορεί και από τον Ιούνιο, αλλά σε κάθε περίπτωση για να μην μπλέξουμε τα νούμερα, έχουμε παραμείνει στον πρόσθετο τριμηνίο υπολογισμό που δίνει τα πραγματικά δεδομένα του 1,7. Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Παναγούλη, ότι η σύγκριση του 1,7 με τα 270 που φημολογείται ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φορολογήσει
δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη απόκληση, η οποία δεν μας επιτρέπει να μπούμε σε σύγκριση αριθμών, αλλά μιλήσουμε και για σοβαρές πολιτικές ευθύνες, όχι για τη χρέωση μόνο των καταναλωτών, αλλά και για την μη επιστροφή των ποσών αυτών από την κυβέρνηση προς τους καταναλωτές. Μπορούμε να επανέλθουμε να τους δούμε το νούμερο. Παρακαλώ για να το ολοκληρώσουμε, το να έχετε μένει καθαρό. Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να αφαιρεθούν εκείνα τα ποσά που αφαιρούνται για εκτόσεις, για κάποιο είδους πολιτικές αρκετών που ελάχθησε στον καταναλωτών, δεν θα έπρεπε να αφαιρεθούν και θα έπρεπε να απολογηθούν με 90%. Δεν θα έπρεπε. Η κυρία Πέρκα θα σας απαντήσει. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό και δημόσια, ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτού του ποσού δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Έχει παθογένειες. Είτε διότι συγκρίνει ποσά προηγούμενης περίοδου, άρα μεταφέρει τη στρέβλωση στην επόμενη. Επίσης, το είπε και ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο, η κατάργηση της διακριτότητας των αγορών προμήθειας και παραγωγής είναι πρόβλημα που αντίκειται και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή κάποιοι κάνουν εκτόσεις και τις συμψηφίζουν. Είναι τελείως διαφορετικές αγορές, επομένως δεν θα έπρεπε να εμπλέκονται. Επομένως διαφωνούμε ούτως ή άλλως με τη μεθοδολογία. Γι' αυτό και κάνουμε και παρουσιάζουμε αυτό το πόρισμα, το οποίο πιστεύουμε ότι επειδή ακριβώς τα υπερκέρδη βγαίνουν συγκρίνοντας το πραγματικό κόστος αναμονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με το αφαιρώντας βεβαίως το μεταβλητό κόστος, την όποια έκπτωση. Λοιπόν, θεωρούμε ότι έτσι και βεβαίως βάζοντας, υπολογίζοντας ένα εύλογο κέρδος που εμείς λέμε 5% για το φυσικό αερίο, 3-2 για την προμήθεια. Αυτή είναι η ορθολογική μέθοδος για να μην, είπαμε, και να μην μεταφέρουμε στρεβλά συμπεράσματα από προηγούμενες περιόδους, αλλά κυρίως γιατί έτσι είναι. Πόσο στοιχίζει, πόσο είναι το κόστος παραγωγής, βάζουμε τα έξοδα, βάζουμε το εύλογο κέρδος, αυτό που μένει είναι το υπερκέρδος. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, δεν βλέπω στο chat. Προηγούμενη. Η κυρία Μάνη από το γύρω του ΤΕΙ, είδα. Θέλω να πω, με βάση τα συμπεράσματα που παρουσιάσατε, το σύνολο των υπερκερδών είναι 2,2 δισεκατομμύρια, σωστά. Μία ερώτηση είναι που μπορούν να διανεμηθούν ενώ. Με ποιο τρόπο να διανεμηθούν τους καταναλωτές, με βάση την επιβάρυνσή τους, με βάση τις εκπτώσεις που ήταν ή δεν ήταν από τους παρόχους ιδιώτες ή ΔΕΗ. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα δοθούν οι τιμές για τον επόμενο μήνα. Άρα ο υπολογισμός των υπερκερδών σταματάει στον Ιούλιο του. Το Μάιο του 2022, με βάση τη μελέτη που παρουσιάσατε, θα πιάσει και τον Ιούλιο, θα πιάσει και τον Ιούλιο. Από εδώ και πέρα, πώς θα γίνεται αυτή η μελέτη, εφόσον υποτίθεται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καταργήθηκε κατά την κυβέρνηση και κάθε 25 του μήνα θα έχει υπολογισμό τιμών. Ναι, έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις μαζί. Πρέπει να τις βάλουμε λίγο σε μια σειρά, γιατί μπορεί να τις ξεχάσω κι εγώ τις ερωτήσεις. Με συγχωρείτε. Δεν ξεκίνησα να σημειώνω. Ναι, ναι. Ωραία. Να απαντήσω λίγο στο τελευταίο που το έχω πιο πρόσφατο και αν θέλετε μου υπενθυμίζετε το αρχικό. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι στο νέο μοντέλο της αγοράς θα προανακοινώνεται ένα μήνα πριν, όχι στις 25 η τιμή. Απλά κατ' εξαίρεση για τον Αύγουστο θα ανακοινωνόταν στις 10 Ιουλίου. Έχει δοθεί μια άτυπη παράταση, παράτυπη όμως, διότι ο νόμος επιβάλλει στις 10 Ιουλίου να ανακοινωθούν τιμές και περιμένουμε λογικά. Γιατί τίποτα δεν συμβαίνει λογικό και αναμενόμενο αυτή την κυβέρνηση. Τη Δευτέρα να έχουμε νέες τιμές, οι οποίες θα αφορούν τον Αύγουστο. Σας περιέγραψα όμως και το είπε και η κυρία Πέρκο, ότι είμαστε πλέον σαν χαρτογράφητα νερά, μιας και κανείς δεν γνωρίζει ούτε πώς θα ανακοινωθούν τιμές, είτε το πώς θα αλλάξουν 4-5 εκατομμύρια καταναλωτές, θα αξιολογήσουν τιμές και θα αλλάξουν πιθανά πάροχο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει συμβεί ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια, η οποία εκφράζεται και από τις εταιρείες, και από τις εταιρείες παροχής και από τις εταιρείες παραγωγής, σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτόν τον νέο μηχανισμό κρύβονται σημαντικά υπερκέρδη πλέον με την υπογραφή του κ. Σκρέκα. Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών από τις αρχές του Ιουλίου και μετά, ήδη εφαρμόζεται 12 μέρες, 13-14, συγχωρέστε με, στο πόρισμά μας είναι οι πρώτες 12, κρύβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο νέα υπερκέρδη. Η κυρία Πέρκα, νομίζω, παρουσίασε και για τα υδροελεκτρικά και για την χρήση τιμών TTF, αλλά και
για το ότι χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε δηλαδή στο νέο υπολογισμό συντελεστές απόδοσης για κάποιες μονάδες που είναι σήμερα που αφορά μόνο τις παλιές. Άρα οι νέες μονάδες λιγνίτη, οι νέες μονάδες φυσικού αερίου έχουν σοβαρό πλεονέκτημα παραγωγής νέων υπερκερδών. Δεν γίνεται με ένα τυπικό τρόπο. Τόσο είναι το κόστος, τόσο είναι το εύλογο κέρδος, τόσο η τιμή. Άρα ξαναμπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα. Εμείς θα επανέλθουμε αν χρειαστεί να απολογίσουμε ξανά τα νέα υπερκέρδη που δημιουργείται πλέον με την υπογραφή της κυβέρνησης. Γιατί τώρα υπάρχει υπογραφή υπουργού στο πώς θα αποζημιώνονται. Σε κάθε περίπτωση όμως ο πολίτης θα επιβαρύνεται πρώτον από την ανασφάλεια της αγοράς που δημιουργεί η κυβέρνηση και από τα νέα υπερκέρδη. Και μάλιστα τώρα δεν θα υπάρχει και τύπος, έστω αυτός ο δύσκολος τύπος που χρησιμοποιούσε για τον υπολογισμό των υπερκερδών της ρήτρας αναπροσαρμογής η ΔΕΗ. Αυτό αφορά την κατάσταση από εδώ και μπρος. Εμείς υπολογίσαμε μέχρι το τέλος Ιουνίου κατ' εκτίμηση. Το λέω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχουμε τυπικά δεδομένα μέχρι τέλος Μαρτίου από την έκθεση της ΡΑΕ. Διευρύναμε, επεκτείναμε με μια πρόβλεψη και με τα στοιχεία που έχουμε από τον γενικό κύκλο της αγοράς για το επόμενο τρίμηνο. Λέμε ξεκάθαρα ότι η εκτίμηση είναι τα 2,2 δις. Τα ρητά ποσοτικοποιημένα είναι το 1,7. Και η συμβολή μας στην ποσοτικοποίηση και των ορονοκατέβατων ή των αδίκως χρεωθέντων, ώστε να ανοίξει αυτή τη ζήτηση και να επιστραφούν και αυτά, ή να επιστραφούν σίγουρα. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει το 90% φορολόγηση επί του 2,2. Εμείς, μάλιστα, είχαμε παρέμβει και με τροπολογία στην συζήτηση αυτή στη Βουλή και για την εφαρμογή των 90% και για την εφαρμογή του 5% συντελεστή κέρδους στον υπολογισμό του νέου πακέτου αποζημίωσης. Δηλαδή, όλα αυτά τα έχουμε πολλές φορές προσυλλογοποιήσει και σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Βέβαια, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει και ένα κενό, το οποίο δεν το αναφέραμε, αλλά επειδή είναι στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Η κυβέρνηση μετά από ένα χρόνο παραδέχτηκε και ότι υπάρχουν υπερκέρδη και ότι η ρήτρα πρέπει να ανασταλεί. Εδώ και ένα χρόνο όμως, όπως βλέπετε, έχουν εισπραχθεί ή έχουν χρεωθεί στην αγορά δισεκατομμύρια. Δεν θεωρούμε ότι και τα 8 είναι ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι είναι πάνω από το 50% εξαρτώμενο από ελληνικές πολιτικές αποφάσεις και αυτό φαίνεται στο πόρισμά μας. Όμως αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν την άδικη ρήτρα που θα ανασταλεί, θα τους κοπεί το ρεύμα. Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα. Αφού η κυβέρνηση αναγνωρίζει υπερκέρδη και θέλει να αναστείλει τη ρήτρα, γιατί δεν έχει πάρει μια ρύθμιση, μια πρόβλεψη για το πώς θα επιληθεί το ζήτημα σε αυτούς που υφίστανται την άδικη πολιτική, που πλέον και η ίδια διαπιστώνει ήταν και λάθος και άδικη. Άρα, ένα μέρος της ερώτησης ήταν αυτά τα υποκατεκτήμηση που λέτε 2,2, ότι αυτά πρέπει να επιστραφούν τώρα. Το γράφουμε στο πόρισμά μας ότι πρέπει να φορολογηθεί το 90% του 2,2 και να επιστραφεί στους καταναλωτές. Ακριβώς. Ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρία Μάνη, είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η αγορά και οι επιδοτήσεις είναι λεφτά των πολιτών που γυρίζουν εκ των υστέρων σε αυτούς. Άρα, μερικούς μήνες νωρίτερα έχουν εισπραχθεί από την αγορά. Και γενικά, ενώ, όταν λέω αγορά, αναφέρομαι τον οικονομικό κύκλο και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι παράλογο. Στερεύει την αγορά. Εκτός από τα 2,2 σε ετήσια βάση, σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση υπερκέρδη, που έχουν μέσα εισαγωγικά εισπραχθεί ήδη. Διότι αυτά δεν έχουν μειωθεί εδώ και ένα χρόνο, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει μειωθεί. Αμείβονται στο σύνολό τους η παραγωγή και μέσω της επιδότησης, οι πολίτες αφαιρούνται από τους πολίτες και τους παραγωγούς επαγγελματίες τα ποσά τα αδίκως εισπραχθέντα, είτε λόγω του μηχανισμού των ορονοκατέβατων, είτε λόγω των αμελιών της κυβέρνησης να παρέμβει στο ΕΤΜΕΑΡ, παραδείγματος χάρη, και θα επιστραφούν εκ των υστέρων. Όμως θα λείψουν από τον οικοκυριό, την αγοραστική δύναμη, την επιχείρηση. Αυτή είναι μια επισήμανση που έχουμε κάνει πολλές φορές. Για ποιο λόγο σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή και ενεργειακή αφαιρούνται επιπλέον ποσά με ευθύνη της κυβέρνησης. Γι' αυτό και σας είπαμε ότι η έκθεση καταλήγει όχι μόνο στα υπερκέρδη, αλλά και σε διάφορες άλλες χρεώσεις που τελικά καταλήγουν να είναι πάνω από το 50% των 8 δις και επιβαρύνουν στο σύνολό τους και την οικονομία και την κοινωνία. Δίνω το λόγο στην Αντιγόνη Ζούντα από την Αυγή που έχει στείλει μήνυμα στο chat. Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, έχουν απαντηθεί τα περισσότερα. Ήθελα μία κουβέντα για τη θέση και το ρόλο της ΔΕΗ μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Επίσης, αν δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, προτείνεται μείωση στο ΕΤΜΕΑ με βάση τα ποσά που είπατε. Και ένα τελευταίο, αν είστε υπέρ συγκεκριμένων αλλαγών στο Target Model, σε σχέση δηλαδή με την Υπουργία τη σημερινή, αν υπάρχει κάποια πρόταση συγκεκριμένων αλλαγών. Ευχαριστώ.
Θα προσπαθήσω να είμαι περιληπτικός, διότι αυτό που ενδιαφέρει σήμερα την αγορά και την κοινωνία της χώρας είναι να μειωθεί το υπέρμετρο κόστος και να μπορούν να σταθούν όλοι στα πόδια τους και οι παραγωγοί επαγγελματίες αλλά και τα νοικοκυριά. Η ΔΕΗ θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Άρα θα πρέπει να παίξει έναν κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο. Και ο ρόλος λοιπόν της ΔΕΗ δεν είναι να λειτουργεί ως κερδοσκοπικός φορέας, αλλά να λειτουργεί ως φορέας που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στο αγαθό της ενέργειας και την αξιοπιστία του ανταγωνισμού και την διαφάνεια. Ως εκ τούτου λοιπόν, η ΔΕΗ θα πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει και την ενεργειακή αγορά και ταυτόχρονα θα πρέπει με τις πολιτικές της, στο επίπεδο είτε των λιγνητορυχείων, είτε του φυσικού αερίου, είτε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να συμβάλλει στο ενεργειακό μείγμα να είναι βιώσιμο, να είναι πράσινο και να είναι φθηνό. Να το πω έτσι απλά. Αυτό δεν αντιστοιχεί σε τίποτα με το μοντέλο της ΔΕΗ του κ. Στάση και του κ. Μητσοτάκη, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη στο χρηματιστήριο, η ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα και τα χρυσά μπόνους, οι μετοχές, οι λιμουζίνες και ο εξαπλασιασμός της αμοιβής, όχι μόνο του Προέδρου, αλλά και των θέσεων των διευθυντών από γαλάζια παιδιά που ήρθαν στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΙΕ. Αυτό είναι η πρώτη απάντηση. Επιτρέψτε μου να επαναλάβετε τις επόμενες γιατί. Για το ΕΤΜΕΑ. Ναι, για το ΕΤΜΕΑ, να το διευκρινίσω, κυρία Ζούντα. Η αξιολόγηση που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτό το ποσό των κατ' εκτίμηση 600 εκατομμυρίων, που έχει επιβεβαιωθεί και από τη συνάντηση που κάναμε με τον πρόεδρο του ΔΑΠΕ, που είχαμε πάει με την κυρία Πέρκα και την κυρία Δούρου, είναι ότι θα έπρεπε κατά την περίοδο που η αγορά, να το πω έτσι, αμείβει και με το παραπάνω της ΑΠΕ, σε σχέση με τις ταρίφες που έχουν είτε κατοχυρώσει είτε αναλάβει από την πολιτεία, να μην επιβαρύνει τον καταναλωτή με επιπλέον κόστος που θα έπρεπε σε περιόδους που δεν έφταναν τα λεφτά της αγοράς για να πληρώσουν τις ΑΠΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2022 θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη ρύθμιση για το ΕΤΜΕΑΡ. Τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο περιβάλλον. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει τον τρόπο αμοιβής και έχει ορίσει τιμή με την υπουργική απόφαση για τις ΑΠΕ, όπου δεν έχουμε διατυπώσει κριτική ότι είναι υπερκέρδος. Έχουμε διατυπώσει κριτική και υπερκέρδη στα υδροελεκτρικά, στα λιγνητικά και στα φυσικά αέρια. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί από εδώ και μπρος. Είναι λεφτά που φύγαν από την αγορά, που λείψανε, που θα επιστραφούν από επιδοτήσεις, αλλά είναι τραγικό λάθος της κυβέρνησης και ευθύνη της, γιατί ήταν επιλογή πιθανά για να παίξει έναν άλλο ρόλο μετά με τις εκ των υστέρων επιδοτήσεις, να δημιουργήσει ένα πλέον κόστος στην αγορά. Το τρίτο που αφορά το target model, ήδη σας έχουμε γράψει και στο υπόμνημα, το είπα και με έναν τρόπο, ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες του target model που έχουν διαπιστωθεί κατά την περίοδο αυτή σε όλη την Ευρώπη από την αύξηση των τιμών φυσικού αερίου και την επίδραση που έχει αυτό στην τιμή ακαθάρισης. Όμως οφείλω να σας πω ότι ένα πρώτο πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει εμείς στην αγορά στην Ελλάδα είναι ότι η νομοθετημένη προθεσμιακή αγορά δεν λειτουργεί με ευθύνη της κυβέρνησης. Και έχουμε κάνει και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έχουμε καταθέσει τον κύριο Σκρέκα εδώ και πάνω από 6 μήνες την πρόταση να υπάρχει θεσμική παρέμβαση ώστε να ενισχυθεί η προθεσμιακή αγορά στην Ελλάδα. Να έχουμε δηλαδή σταθερά συμβόλαια, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον, που θα δημιουργούσε μια ρύθμιση στην αγορά, μια εξομάλυνση. Η κυβέρνηση δεν το έχει δεχτεί. Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι να αξιοποιηθούν και θετικά στοιχεία του target model. Καταλαβαίνω ότι μέσα στον τίτλο χρηματιστήριο μπλέκονται πολλά κομμάτια της λειτουργίας της αγοράς. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε. Η κυρία Πέρκα το παρουσίασε και ως έλλειμμα. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απεξάρτηση από την τιμή του φυσικού αερίου όσον αφορά την τιμή ακαθάρισης. Αφού όμως σιγουρευτούμε ότι δεν θα είναι το σύνολο της διακινούμενης ενέργειας στην προημερήσια. Διότι αυτό είναι ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα της αγοράς ενέργειας. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και στην Ευρώπη. Και έχει ανοίξει τη ζήτηση όμως και στην Ευρώπη. Νομίζω και η κυρία Φοντερ Λάιεν τοποθετήθηκε γι' αυτό και έχω ακούσει και πολλά συμβούλια υπουργού να το συζητάνε ήδη. Απλά η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ στις αποφάσεις της. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να διεκδικηθεί, όπως πιθανά διεκδίκησαν μια εξαίρεση οι χώρες Ιβηρικής, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε το Μάρτιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην διεκδικήσει εξαίρεση για τη χώρα μας. Και έτσι να επιβαρυνθούμε μέχρι και σήμερα που τον Ιούλιο αρχίζει ένα στρεβλό άλλο μοντέλο να εφαρμόζεται. Αν η κυρία Ζούντα έχει καλυφθεί, να προχωρήσω σε μία ερώτηση που έχει έρθει στο chat, να τη διαβάσω από τον κύριο Δελγιάννη. Διαβάζει την ερώτηση, έτσι. Πώς απαντάτε στη ΡΑΕ, ο πρόεδρος της οποίας επισήμανε στη Βουλή ότι η αύξηση των διεθνών τιμών αερίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, όπως επισημαίνουν και οι διεθνείς οίκοι, και επομένως ο υπολογισμός των υπερεσόδων πρέπει να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, με δεδομένο ότι η εγχώρια αγορά λειτουργεί με το μοντέλο Manta-Head στη τιμολόγηση του καυσίμου. Νομίζω ότι η κυρία Πέρκα το παρουσίασε αναλυτικά
αιτιολογήσαμε με έναν τρόπο και στο πόρισμα φαίνεται αυτό, για ποιο λόγο θα έπρεπε, για ποιο λόγο μάλλον εμείς υπολογίζουμε την αύξηση των υπερκερδών, μάλλον την παρουσία των υπερκερδών ήδη από τον Ιούλιο. Τώρα ο κύριος, ο πρόεδρος της ΡΕΕ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλας αν το αιτιολόγησε αυτό, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο, και αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι μόνο οι εξωγενείς λόγοι που αυξάνονται οι τιμές. Παρουσιάσαμε ακριβώς γι' αυτό πώς από το Σεπτέμβριο του 19 έχει αρχίσει αυτή η ανωδική πορεία, στο 20 με την κατάρρευση των τιμών και βεβαίως με την λειτουργία του Anger Model, η οποία έγινε χωρίς εποπτεία, χωρίς έλεγχο. Επομένως, εμείς επιμένουμε, και συγχρόνως και οι τιμές του φυσικού αερίου, και με την προμήθεια, επιμένουμε ότι έπρεπε όλο αυτό να εξεταστεί από τον Ιούλιο του 2021 και όχι από τον Οκτώβρη. Μπορούμε πάντως να παραπέμψουμε, κύριο Δελυγιάννη, στις σελίδες 6, 7, αλλά και σελίδα 3 της έκθεσής μας, 6, 7, 8 και σελίδα 3, όπου μπορεί να βρείτε από το πόρισμα της ΡΑΕ το γράφημα που αποδεικνύει την αλλαγή κλίσης ουσιαστικά, άρα την αλλαγή της... την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, ότι έγινε από τον Ιούλιο, ίσως και από τον Ιούνιο σας είπα, αλλά σίγουρα από τον Ιούλιο. Και δεύτερον, τα στοιχεία από τις τιμές αερίου που παρουσίασε η κυρία Πέρκα νωρίτερα, την αντιστοιχεία των χονδρεμπορικών τιμών με την τιμή της. Δηλαδή την αντιστοιχεία των τιμών αερίου με τη χονδρεμπορική ενέργεια. Ότι αυξανόταν η χονδρεμπορική ενέργεια εδώ, ακόμα και αυτούς τους μήνες, Ιούλιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να έχει. Είχα αναφέρει χαρακτηριστικά 31 με 32 ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021, και εδώ στη χονδρεμπορική ανέβηκε στα 83,4. Και συνέχεια ανέβαινε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 102, τον Σεπτέμβριο 135. Δηλαδή υπήρχε αυτή. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Είναι μέσα στο πόρισμα. Είναι μέσα στο πόρισμα. Μέσα στην έκθεσή μας, συγχωρέστε με. Μην μπλέκουμε το πόρισμα που τη ΡΑΕ με την έκθεση. Ας χρησιμοποιούμε το πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση στο chat. Ούτε εδώ διαζώσει κάποια ερώτηση. Έχετε εσείς που βρίσκεστε εδώ. Ωραία, άρα να σας ευχαριστήσουμε. Το πόρισμα έχει ήδη σταλεί. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Η έκθεση. Να χαρά το μικρόφωνο. Να είστε καλά. Λοιπόν, η έκθεση λοιπόν έχει ήδη στα αποσταλεί δημόσια. Θα αναρτηθεί ταυτόχρονα και στην σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δώσουμε την ευκαιρία αυτή η ζήτηση να γίνει και στη Βουλή. Αύριο έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια παρέμβαση εκ μέρους μας, εγώ και η κυρία Πέρκα, για το θέμα της Επιτροπής, για να δούμε τα θέματα της επάρκειας, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα. Θεωρούμε ότι ακόμα και μπροστά σε αυτό το πρόβλημα της επάρκειας, που αναμένουμε απαντήσει από την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να δώσει όμως για την αύξηση, τη σταθερή αύξηση της λιγνητικής ηλεκτροπαραγωγής, σε κάθε όμως περίπτωση εμείς θέλουμε να μην υπάρχει κανένα θέμα ελλείμματος πρόσβασης, το πω έτσι, ή κανένα ερώτημα για την πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και δημόσια. Περιμένουμε όμως, και γι' αυτό το καταθέτουμε σήμερα εδώ, να απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει τι θα κάνει με τα υπερκέρδη, αφού τα παραδέχτηκε. Σας θυμίζω ότι μέχρι το Μάρτιο η κυβέρνηση δεν παραδεχόταν τα υπερκέρδη. Τον Απρίλιο, στο Φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Κρέκας μας είχε πει ότι μιλάμε για νέα λεφτόδεντρα και ότι ψάχνει τα υπερκέρδη και δεν τα βρίσκει. Τώρα λοιπόν που τα βρήκε, και εμείς τα καταθέτουμε δημόσια, ότι από το πόρισμα της ΡΑΕ προκύπτει ότι τα υπερκέρδη είναι 1,7 δις το 9μηνο που περιγράφουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Μάρτιο, τώρα πια η κυβέρνηση δεν έχει καμιά δικαιολογία. Πρέπει να τα φορολογήσει και να τα επιστρέψει στους καταναλωτές. Θα είναι μεγάλο στήριγμα και για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία. Γνωρίζουμε ότι δεν θα το κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να παράγονται υπερκέρδη για τους παραγωγούς και το καρτέλ ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο ότι υπηρετεί αυτή την πολιτική. Δεν είναι ανεπάρκεια, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Επιλογή της κοινωνίας όμως είναι να αλλάξουμε δρόμο. Να μην υπάρχουν υπερκέρδη, να μην υπάρχουν καρτέλ, να μην έχουμε αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα ζητήσουμε να γίνει την άλλη εβδομάδα. Είναι άμεσο ζήτημα και επίγον νομίζω για όλους. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι βέβαια ότι θα γίνει αποδεκτό. Γιατί έχουμε ζητήσει για όλα τα θέματα, αλλά δυστυχώς. Ναι, έχουμε και άλλες δυστυχώς. Και για τα λιγνητικά και για άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και μας συγχωρείτε για το επίγον και το καλοκαιρινό, αλλά αυτά τα πράγματα δεν περιμένουν. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια για να τα κρύψουμε. Ευχαριστούμε πολύ.